Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πώς σε λένε? Κυριάκο Βογιατζή. Γεια σου, Κυριάκο μου. Πώς και στο X Factor? Έμφυτο. Λέγομαι Κυριάκος Βογιατζής. Είμαι 34 χρονών. Δούλευα ως εργάτης καθαριότητας στο Δήμο Καρλοβασίου. Τραγουδάς? Σε δύο μέρη τραγουδάω. Ταυτόχρονα? Όχι. Στο μπάνιο, ναι, και στο καραόκι. Ξεκίνησα από μικρή ηλικία. Πήρα ένα καραόκι και έμαθα κάποια λόγια και από εκεί κατάλαβα και μου είπαν, επιβεβαίωσαν κάποιοι φίλοι μου, ότι έχω κάπως μια ωραία φωνή. Όταν μιλάω δεν ακούγεται τόσο ωραία, όταν τραγουδάω είναι ακριβώς το αντίθετο. Για παράδειγμα, για ράδιο δεν θα έκανα. Τι θα μας πεις? Σάκη Ρουβά. Έτοιμοι! Μα αποκαλώ Ρουβά στο Σάμου. Βέβαια δεν το επιβεβαιώνω εγώ, γιατί μπορεί να γίνει και κάποια πλάκα, καμιά παρεξήγηση. Ο Ρουβά τη Σάμου. Ναι, Ρουβά τη Σάμου. Αχ, εγώ θέλω να το δω αυτό τώρα. Δείτε, θέλετε. Ναι, πάρα πολύ. Μου έχουν πει ότι μοιάζω και λίγο στο χαμόγελο. Είμαι και το 82, γεννηθεί το 72, Σάκης Ρουβάς. Οπότε 10 χρόνια διαφορά ηλικία, μόνο εγώ που μοιάζω με τον Ζαν-Κλοντ Βαντάμ. Αυτό που φοβάμαι είναι τον κύριο Λίγο Θεοφάνους. Η παρουσία του μόνο μου δημιουργεί παλμούς πολλούς στην καρδιά. Και λίγο με αγχώνει και με φοβίζει. Στο X Factor ήρθα γιατί ήθελα να γίνω διάσημος. Εγώ πιστεύω ότι θα έχω περισσότερες γυναίκες, γιατί τα ομοειδή ζηλεύουν προς τη διεκδίκηση του φίλου και τα ετερόνυμα έλκονται. Θέλω να δω το Σάκη από τη Σάμο. Είναι τα δύο σίγμα μαζί. Έτοιμος να το δω? Φεύγεις για τη σκηνή. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Τραγουδά εγώ και ο Θεός βοηθός. Τα σκυρά σου λόγια ήταν πέτρες πάνω σε γυαλιά. Για νύχτες περπατούν τα πόδινα. Το βρίσκεις το κουράγιο τώρα και έρχεσαι ξανά. Και το δίκιο μου προσφέρεις για τα λάγματα πολλά. Όμως εγώ πώς να σου το πω, είχα διαλυθεί όσο εσύ αναζητούσες μια καινούρια. Κοίτα, για το καραόκι καλό είναι, αλλά για το μπάνιο νομίζω θα πέσεις άμα τα κάνεις όλα αυτά μέσα στο μπάνιο, έτσι, δηλαδή. Άμα έχω μια γυναίκα μαζί μου, δεν το πες, μην το πεις. Εντάξει, τότε τελείωσε. Καλά, Κυριάκο, αυτή την κίνηση πώς την κάνεις? Λες Σάκη Ρουβά και χορεύεις το χορό της κοιλιάς. Πώς το κάνεις αυτό? Με κοιτάζει σαν να λέει ότι κάτι δεν πάει καλά ο κύριος Παπαθεοφάνους. Παπαθεοφάνους. Γιατί έχω βαφτιστεί και στον Ιορδάνη ποταμό, οπότε δικαιούμαι να λέω. Παπαθεοφάνους. Χατζηθεοφάνους λέμε. Μα τι σου έστριψε και σένα. Φυσικά μην περίμενε σένα για να στρίψει το μάτι του. Γενετής είναι έτσι. Ναι, γενετής. Μην το παίρνεις προσωπικά. Έμφυτο. Μην το παίρνεις προσωπικά. Απρόσωπα το παίρνω. Κυριάκο μου, νομίζω ότι δεν κάνεις για το X Factor. Κυριάκο μου, είναι όχι και από μένα. Όχι και από την Δάμπτα, άρα ναι από το παιδί το καλό, άρα όχι, άστε καλά, γεια σας. Ο Κυριάκος άφησε τους κριτές να τον κοιτάζουν σαν να βγάζουν φωτογραφία.